Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Σάκη Χατζόγλου που βρίσκεται στην ομάδα του Ηρακλή. Κύριε Χατζόγλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι τα ψέματα τελειώσανε πλέον και ολόκληρη τη χρονιά η ομάδα μοχθεί για αυτές ακριβές τις μέρες. Αυτές τις ακριβές μέρες που ακολουθούν δηλαδή με τα play-off. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Φτάσαμε πλέον στην ουρά που λέμε. Έχουμε ξεπεράσει πολλά εμπόδια όλη τη χρονιά. Και είναι το τελευταίο κομμάτι, τα τελευταία 6 μάτς αυτά, τα οποία θα κρίνουν φυσικά και όλη τη χρονιά. Δεν θέλουμε με τίποτα να στερήσουμε δηλαδή από τον κόσμο αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Πώς... Και κυρίως από τα παιδιά τα ίδια. Mm. Επειδή είστε κοντά στην ομάδα, δεν ξέρω, και υπήρχε και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σχεδόν ένας μήνας από το τελευταίο επίσημο παιχνίδι, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ομάδα? Είναι σε ρυθμούς play-off οι παίχτες, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι μπαίνουν σε μια σειρά δύσκολων αγώνων? Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μας βοήθησε κιόλας, νομίζω, μας αυτό το διάστημα που δεν είχαμε τους αγώνες το ένα μετά το άλλο, γιατί τα παιδιά κάνανε όλη τη χρονιά πολλά παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα. Ξεκουράστηκαν, νομίζω ότι φορμαρίστηκαν, γιατί αν θυμάστε λίγο τελευταία είχαμε και μια κοιλιά. Ποδοσφαιρικά και να το πούμε. Mm. Είχαμε κάνει μια κοιλιά. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Τους είδα και στο φιλικό, είχαν τρεξίματα που είχα καιρό να δω. Προσωπικά μιλάω πάντα. Και θα πάμε πολύ καλά. Θα πάμε πολύ καλά στα παράδειγμα. Μάλιστα. Είμαστε αισιόδοξοι. Πρεμιέρα Λευκάδα με τον Ηρακλή να έχει και σημαντική στήριξη. Δηλαδή φαίνεται ότι θα ακολουθήσει αρκετός κόσμος εκεί στο νησί. Ναι, πραγματικά, εγώ έχω αναλάβει λίγο να τελειώσει τα πάντα, δηλαδή γύρω από το ταξίδι. Συγγνώμη, στη Λευκάδα. Και μιλάμε με πολύ κόσμο, θα έρθει πάρα πολύ κόσμο έρθει μαζί μας. Θα μας αφήσει πραγματικά αρκετός όγκος από αυτόν τον κόσμο που ήταν κατά τη διάρκεια για το πρωτάθλημα. Λένε ότι η αρχή είναι και το ίμιση του παντός και σε τέτοια τουρνουά, δηλαδή με 6 αγώνες ουσιαστικά, είναι ακόμα περισσότερο ισχυρό αυτό το μότο. Θα έρθει αρκετός κόσμος και αυτό θα βοηθήσει την προσπάθεια της ομάδας. Ναι, πραγματικά ο κόσμος θα είναι αρκετός, όπως ήταν και στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Δεν θα αλλάξει κάτι. Βλέπω και προβλέπω πλέον στα υπόλοιπα παιχνίδια να διπλασιαστεί και ο όγκος των φιλάθλων που παρακολούθησαν φέτος στην ομάδα. Νομίζω είναι πολύ αισιόδοξο και σε αυτό το κομμάτι. Ναι, γιατί είναι λογικό αυτό, μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά λίγο ο καιρός που είναι πλέον πιο ζεστός, λίγο ότι τα παιχνίδια είναι πιο σημαντικά, πιο κρίσιμα, λίγο ότι το επίπεδο των ομάδων που αντιμετωπίζει ο Ηρακλής είναι πιο ανταγωνιστικό. Ακριβώς. Λίγο ότι θέλει η ομάδα να πάρει ένα must win game, δηλαδή τα κερδίζει και πας στην άνοδο, είναι και όλοι λίγο περισσότερο σε τέτοια παιχνίδια ζεστή, άρα αναμένεται να έρθει σημαντικός κόσμος. Το αρνητικό είναι φυσικά ότι το πιο σημαντικό παιχνίδι γίνεται μεσοβδόμαδα Τετάρτη. Την προσεχή Τετάρτη θα γίνει κιόλας. Με το Βόλο, αλλά νομίζω ότι με νίκη μέσα στην Λευκάδα δεν θα έχει πρόβλημα η ομάδα. Έτσι. Το πρώτο βήμα είναι νίκη στη Λευκάδα. Mm. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Μετά θα κοιτάξουμε ένα-ένα τα παιχνίδια ξεχωριστά. Το καλό από τη μία είναι ότι έχουμε 3 συνεχόμενα μετά εντός έδρας, που θα τα δώσουμε όλα εκεί πέρα ουσιαστικά για να πάρουμε όλους τους βαθμούς και να έχουμε τελειώσει και την τέταρτη αγωνιστική. Και μετά ο Ηρακλής θα είναι απλά ξεκούραστος να περιμένει να δει ποια ομάδα θα βγει στη δεύτερη κατηγορία. Μετά προέχει πλέον να κάνουμε την πώς να το πω, το ταμείο για όλη την προηγούμενη χρονιά και να κοιτάξουμε για την επόμενη πλέον. Γιατί έχουμε πολλά θέματα που υπάρχουν σε κρεμότητα. Να λύνουμε ένα από τα θέματα τα επόμενα του νέου Ηρακλή πλέον. Του νέου Ηρακλή, αλλά εδώ τώρα θα μπούμε σε ένα άλλο πρόβλημα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων που γίνεται. Δηλαδή, ο Ηρακλής ξαφνικά μπορεί να βρεθεί στη Football League, αλλά επί της ουσίας να είναι στην Τρίτη Εθνική. Γιατί πάνε να σπάσουν το πρωτάθλημα του Super League σε δύο κατηγορίες, Super League και Super League 2, και μετά χωριστά η Football League. Δεν ξέρω κι εγώ περισσότερα, δεν μπορώ να σας μεταφέρω, αλλά θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και αυτό το θέμα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τι σύνδεση υπάρχει. Εγώ μένω πάντως ασφαλώς και μένω σε αυτό το οποίο είπατε εσείς, ότι και δεν χρειάζεται τώρα επί του παρόντος. Πρώτος ο στόχος είναι η ομάδα να εξασφαλίσει την συμμετοχή της στην Football League, να ασχοληθεί σιγά σιγά και για την επόμενη μέρα, αλλά χωρίς αυτό να βγαίνει πολύ έντονα προς τα έξω, γιατί οι παγίδες παραμονεύουν. Κάθε πράγμα στον καιρό του.
Παραμονεύονται. Εμείς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να βγει η ομάδα, να ασχοληθούμε με τα θέματα του παλιού Ηρακλή, τα οποία δεν έχουν λήξει ακόμα κάποια θέματα μικρά ή μεγαλύτερα που πρέπει να λυθούν, και να κοιτάμε σιγά σιγά με την άκρη του ματιού μας και του μυαλού μας το νέο Ηρακλή. Ίσως το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε από όλα αυτά, κύριε Χατζόγλου, είναι ότι ο Ηρακλής δεν έχει καμία προοπτική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, να έχει ξανά συστάξει τον Σπύρο Παπαθανασάκη. Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δεν υπάρχει Σπύρος Παπαθανασάκης στην επόμενη μέρα του Ηρακλή. Νομίζω το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι που δεν αναφέραμε είναι ότι φέτος ο Ηρακλής, στο ποδοσφαιρικό τμήμα κυρίως, τώρα μιλάω για το ποδοσφαιρικό γιατί εγώ ανήκω εκεί πέρα, συσπυρώθηκε όλος ο κόσμος. Από εσάς, από τον κόσμο, τον φίλαθλο κόσμο, από παράγοντες παλιούς, παράγοντες καινούριους και φυσικά από όλους τους βετεράνους, από όλη την παλιά ομάδα. Καλά, εντάξει. Αυτά είναι και σχετικά, κύριε Χατζόγλου, γιατί ξέρετε, μικρά καράβια, μικρές φορτούνες. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φορτούνες. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, γι' αυτό το αναφέρω και εγώ, για να μπορέσουμε τον χρόνο που ανεβαίνει το καράβι λίγο μεγαλώνει, να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο χρόνο, ακόμα περισσότερη ενότητα. Ωραία. Καλή σας συνέχεια. Αρένα 89,4.